χρόνια. Τι συναντώσει. Α το μεταφράσω. Δεν μπορώ. Αχ, τι έχουμε σήμερα να σα δείξουμε. Πόσο χαιρόμαστε που έχουμε πολύ ωραία θέματα. Έχουν πολύ ωραία θέματα και είναι και η πρώτη μέρα του χρόνου και θα πάει καλά αυτή η χρονιά. Αχ, να μα πάει καλά η χρονιά. Να μα πάει καλά η χρονιά, ναι. Βέβαια θα μα πάει καλά η χρονιά. Λοιπόν. Υπέροχες γυναίκες, λαμπερές, Βάνα Μπάρμπα, Άννα Βύση. Άννα Βύση, ποια άλλη ήταν να δεις. Συνταγές από μας. Πάμε τώρα σε μια γυναίκα, κουκλάρα. Την πιο ωραία γυναίκα στην Ελλάδα, είναι ή δεν είναι. Συμφωνώ. Έτσι, μπράβο. Μια γυναίκα που φωτογραφήθηκε, που απασχόλησε και πούλησε μέσα στο 97 όσο καμία άλλη. Χωρίς αμφιβολία, η Άννα Βύση ήταν η πιο λαμπερή γυναίκα της χρονιάς που πέρασε και όχι μόνο. Οι τολμηρές εμφανίσεις στη σκηνή αλλά και οι επιτυχίες της τη διατηρούν πάντα στην κορυφή της δημοσιότητας. Η Άννα Βύση ξεκίνησε στον Γκάζι με νέα τραγούδια και κεντρικές εμφανίσεις. Κάθε βράδυ ξεσηκώνει τον κόσμο με τον τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει. Πάρτε λοιπόν γεύση από το υπερθέαμα που παρουσιάζει, αν και σήμερα θέλει να μας μιλήσει μόνο για την αγάπη. Μου σε πρέπει να βγει έτσι, αφήσα. Κάτι να μας πεις. Ξέρεις, με λίγο μαλλί εδώ. Να σου πω. Ε, κοίτα, όλοι νόμιζαν ότι κουρεύτηκα. Ότι ξυρίστηκα. Ότι ξύρισα το κεφάλι. Μια γυναίκα όμορφη και λαμπερή. Μια γυναίκα που υπογράφει επιτυχίες. Άννα Βύση, η στάρ που εξφενδονίστηκε στην κορυφή και απογειώθηκε σε σουξέ με διάρκεια αλλά και γνώριμες πίστες. Ρίξαμε κλεφτές ματιές παντού. Στο καμαρίνι, στο σπίτι, ακόμη και τα πιο ιδιαίτερα. Α, ναι, 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 στο σαλόνι της κρεβατοκάμαράς της, η πιο γκλάμουρος κυρία της πίστας, είπε τις πιο μεγάλες αλήθειες. Απολογισμός. Απολογισμός του 97. Δεν απαντάω σε τόσο σοβαρές ερωτήσεις στο 98. Είναι ταλέντο μου άλλο να μπορεί κανείς να βλέπει ποιος τον αγαπάει. Εγώ σε αυτό θα συγκεντρωθώ το 1998. Το ειδήμα δηλαδή της πίστας είναι πολύ μάλλον από ό,τι βλέπουμε. Παρόλο που κατηγορούμε, ιδίως από τον εαυτό μου, ότι δεν είμαι καλή μάνα. Πες μου, όχι, πες γιατί μου, ο πρακτικά ο Καρβέλας δεν ο Καρβέλας. Ναι. Απαράδεκτο. Τι δεν θες να σου συμβεί το 98. Δεν θέλω να ξαναζήσω ψευδαισθήσεις με κάποιους ανθρώπους. Ναι. Επειδή είμαι γενικά, ξέρεις, έχω ανάγκη από αγάπη. Θα μου πεις και ποιος δεν έχει ανάγκη από αγάπη. Αλλά είμαι πολύ πιο ευάλωτη στην ανάγκη μου να αγαπηθώ. Το αγαπημένο τραγούδι του 97. Για μένα. Αυτό που θα έρθει το 98, τον Γκάζι. Τραγούδισε μόνο από τι αρχές, μην το τραγουδήσεις όλο. Λέει, ξέρεις αυτά τα φοβερά. Πάλι δεν έχω κλείσει μάτι και σε λιγάκι ξημερώνει. Ο Νίκος ο Καρβέλας, όπως πάντα, είναι πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά. Και είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι, που αγαπάω και που τον αφήνω να κάνει ό,τι θέλει την Άννα Βύση. Εγώ απλά αισθάνομαι. Ευάλωτη συναισθηματικά η Άννα Βύση αυτό το χρόνο μου φαίνεται. Συναισθηματίας αυτή η γυναίκα. Εσύ που πήγες εκεί πέρα, για πες μου. Καλά κάνει και λέει για τους άνδρες ότι δεν θα τους επιτρέπει πλέον να την αφήνουν να ζει σε ψευδεστήσεις. Να σου πω, συμφωνώ μαζί της, δεν θα τους αφήσουν. Ανδρικός πληθυσμός κοντά της. Γιατί οι άνδρες λέτε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα. Σε εμάς γίνεται. Γιατί.